Η Κύπρος στη διαστημική εποχή ήταν το θέμα εκδήλωσης που διοργάνωσαν ο Κυπριακός Οργανισμός Εξερεύνησης του Διαστήματος και ο Δήμος Λευκωσίας. Βραβεύτηκαν οι νικητές του διαγωνισμού διαστημικών εφαρμογών 2013. Για το έργο, το όραμα και τις δράσεις του Κυπριακού Οργανισμού Εξερεύνησης του Διαστήματος και τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να συμβάλλει στην τεχνολογική και ερευνητική εξύψωση της Κύπρου, ενημερώθηκαν χθες το βράδυ οι συμμετέχοντες σε εκδήλωση με τίτλο «Η Κύπρος στη διαστημική εποχή». Ο επικεφαλής του Κυπριακού Οργανισμού Εξερεύνησης του Διαστήματος Γιώργος Δανός παρουσίασε καινοτόμες προτάσεις που αφορούν στους τομείς έρευνας και επιχειρηματικών εφαρμογών σε σχέση με το διάστημα. Η παροχή εκπαίδευσης και κατάκτηση στις μελλοντικές γενιές επιστημόνων και μηχανικών του τομέα του διαστήματος από νεαρή ηλικία, μέσα και έξω από τα σχολεία. Στις δυνατότητες συμμετοχής ομάδων και επιχειρήσεων στο νέο Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 αναφέρθηκε ο εκπρόσωπος του Ιδρύματος Πρόθεσης Έρευνας, Πιερ Αντώνιος Παπάζογλου. Εάν κάποιος ή κάποιες ερευνητικές ομάδες ή άλλες ομάδες ενδιαφερόντων δυστυχώς δεν γνωρίζουν καλά αγγλικά, δεν θα μπορέσουν να αντεπεξέλθουν στο διεθνή τύπο. Την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Χρήστος Θηλιανίδης, ενώ στο πλαίσιο της εκδήλωσης βραβεύτηκαν οι νικήτριες ομάδες του διαγωνισμού διαστημικών εφαρμογών που διοργανώνει κάθε χρόνο η NASA. Πρόκειται για τις ομάδες Mars Sense και Enermap.